Θεωρούμε ότι για άλλη μια φορά το έπος βρίσκεται στο στόχαστρο της καπιταλιστικής ασυδοσίας που βιώνουμε από άκρης άκρης στη χώρα μας και στα νησιά μας. Αυτή τη φορά προγραμματίζονται να τοποθετηθούν 30.000 ηλιακοί καθρέφτες στο ιστορικό βουνό μας. Το ζήτημα που μπαίνει για άλλη μια φορά είναι ότι είναι αυτή η κατάσταση αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών που φέρουν το όνομα της πράσινης ενέργειας, που αποδεικνύεται πράσινη ενέργεια για business και πράσινα άλογα προστασίας του περιβάλλοντος. Πολύ γρήγορα, πριν στεγνώσει καν το μελάνι που των υπογραφών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην λεγόμενη συμφωνία πακέτο Fit for 55, δηλαδή μέχρι το 2055 να μειωθούν οι ρήποι κλπ, αρχίζουν να εφαρμόζονται στο ιστορικό μας βουνό. Και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλωση του βουνού με αυτούς τους ηλιακούς καθρέφτες, όπως θα γινότανε το 2012 με τις περίφημες 300 ανεμογεννήτριες, 288 για την ακρίβεια, της Ρόκα Συμπερτρόλα. Έτσι λοιπόν, την ώρα που δεν έχουμε νοσοκομεία, την ώρα που δεν έχουμε σχολεία, που οι ελλείψεις στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια είναι κραυγαλές, εμείς αυτή τη στιγμή δαπανάμε εκατομμύρια ευρώ για τους χρυσοκάνθαρους του πλούτου, οι οποίοι υποτίθεται δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, που έχει δει η τσέπη μας πλέον τι σημαίνει και πράσινη ενέργεια, τι σημαίνει χρηματιστήριο ρήπων, τι σημαίνει εμπόριο ρήπων και όλα τα συναφή που μας έχουν κάνει μαύρη τη ζωή μας με την ενεργειακή φτώχεια. Εμείς λοιπόν ρωτάμε ευθέως τόσο τους κυβερνώντες διαχρονικά, είτε αφορούν είτε κυβέρνησαν μαζί και χώρια, όσο και τους τοπικούς άρχοντες περιφέρειας και δήμου, οι οποίοι σιωπούν ένοχα, τι τελικά είναι η ανάπτυξη για αυτούς. Η ανάπτυξη των μονοπωλιακών κερδών ή η ανάπτυξη του νησιού μας, στον πολιτισμό, σε όλους εκείνους τους τομείς που πραγματικά αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Και εάν τελικά θα μιλήσουμε για την προστασία του πολιτισμού μας, για την προστασία των πολιτιστικών μας μνημείων, για ένα νησί που θα είναι επισκέψιμο και με ποιοτικό τουρισμό, ή θα είναι ένα νησί Ελντοράντο. Εμείς καλούμε λοιπόν τους σιώτες και τις σιώτισες να προστατέψουν αυτό το νησί, να μην το καταντήσουν ένα νησί νεκροταφείο είτε των ηλιακών πάνελ, είτε των ανεμογεννητριών, είτε εν πάση περιπτώσει αυτών των υπολοιμάτων μιας άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης που σαρώνει τις ζωές μας. Και αυτό ακριβώς είναι και κριτήριο ψήφου την Κυριακή, προκειμένου να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα σχέδια, αλλά και από εκεί και πέρα να δραστηριοποιηθούμε και να αγωνιστούμε να μην περάσει αυτή η καταστροφή.